Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλλαγή και για τα δύο πρόσωπα που έχει η αλλαγή. Αν θέλεις να μάθεις τα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για 743 συνεχόμενα πρωινά βρέξει χιονίσει για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την αλλαγή. Για αλλαγή θετική και η αλλαγή αρνητική. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της αλλαγής. Και τα δύο τα πρόσωπα όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είναι εμφανής η αλλαγή, είναι σταδιακή, είναι κάτι που γίνεται λίγο-λίγο και δεν την αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι, αν θέλουμε να βελτιωθούμε, δεν μπορούμε να γίνουμε από τη μια μέρα στην άλλη αυτό που ονειρευόμαστε. Πρέπει να περάσουν κάποια σταδιακά βήματα. Αντίστοιχα, αν αφήσουμε τον εαυτό μας, αν δεν προσέξουμε, σιγά-σιγά, σταδιακά, ολισθαίνουμε προς κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Θα φέρουμε ένα παράδειγμα για τη θετική αλλαγή. Υπάρχει το κινέζικο μπαμπού. Ένα φυτό το οποίο το φυτεύεις και για 5 ολόκληρα χρόνια το ποτίζεις χωρίς να δεις τίποτα από θέμα ανάπτυξης. Δεν βγαίνει τίποτα έξω από το έδαφος. Εσύ ποτίζεις, αν βλέπεις μάλλον κάποιον να ποτίζει, θα τον βλέπεις κάθε μέρα επί 5 χρόνια να ποτίζει ένα απλό κομμάτι γης. Και θα λες, τι κάνει ρε αυτός ο άνθρωπος, αφού δεν φυτρώνει τίποτα, γιατί το παλεύει. Το ότι δεν βλέπεις όμως κάτι εσύ δεν σημαίνει ότι από κάτω δεν λειτουργεί το φυτό. Γιατί ο σπόρος σιγά σιγά αναπτύσσει ένα τέτοιο ριζικό σύστημα τόσο βαθύ, έτσι ώστε στα 5 χρόνια βγαίνει το μπαμπού από το έδαφος, βγαίνει ένας μίσκος από το έδαφος και μετά μέσα σε 6 εβδομάδες ανεβαίνει σε ύψος 27 μέτρων. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις να βελτιωθείς, κατάλαβε ότι είναι μια σταδιακή διαδικασία, έχει πίστη. Αναγνώρισε ότι κάνεις ένα έστω και ελάχιστο βήμα την ημέρα, άσχετα αν οι άλλοι δεν το βλέπουν, εσύ μέσα σου το βλέπεις και προχώρα δυναμικά. Από την άλλη, έχε το νου σου, γιατί όσο δεν είσαι σε εγρήγορση, σιγά σιγά μπορεί να ολισθαίνεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα, να περνάτε καλά, δυνατά, Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Της εβδομάδας, πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας. Η Ελλάδα κλείνει.